Είσαμε προηγούμενα, κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο ένα απόσπασμα της συνομιλίας Μπαλτάκου Κασιδιάρη και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου μιλά με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής σαν αδέλφια, σαν ανεκολλητή. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου διατυπώνει ισχυρισμούς, κάνει αποκαλύψεις, δίνει στοιχεία για υπουργούς της κυβέρνησης, αναφέρει ονόματα, αναφέρει επικοινωνίες με τη δικαιοσύνη που δεν συνάδουν με τη διάκριση των εξουσιών για την οποία μας μίλησε προηγούμενα ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται μόνο για θέμα Μπαλτάκου. Δεν ξεπλένεται η κυβέρνηση με μια ενδεχόμενη παρέτηση του κυρίου Μπαλτάκου, γιατί ο κύριος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι πανίσχυρος σε αυτή τη θέση με εντολή Σαμαρά, με εντολή Πρωθυπουργού, και γιατί ακόμη εμπλέκονται, κατά τα λεγόμενα Μπαλτάκου, τον κύριο Κασιδιάρη, κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κατά συνέπεια, ζητούμε πρώτον, όσοι έχουν ολόκληρο αυτό το βίντεο, γιατί μοιράστηκαν μόνο 2,5 λεπτά, να δώσουν όλο το βίντεο και στη Βουλή και στα κόμματα και σε όλους τους άλλους αρμόδιους θεσμούς και στη δικαιοσύνη, παρά τις επιφυλάξεις και τη δυσπιστία που μας δημιουργούν οι αποκαλύψεις για το πόσο σωστά λειτουργούν αυτοί οι θεσμοί. Δεύτερον, δεν μπορεί να συνεχίσει η Βουλή να λειτουργεί σαν να μην έγινε τίποτα ή σαν αυτό να είναι μια παρονυχίδα. Δεν μπορεί εδώ να είναι μόνο ο κύριος Βαρβιτσιώτης εκ μέρους της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο που συζητούσαμε έως πριν λίγο, κύριε Βαρβιτσιώτη. Πρέπει εδώ να έρθουν ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Αθανασίου, ο ίδιος ο κύριος Μπαλτάκος, ο οποίος μπαινοβγαίνει σε αυτή την αίθουσα 20 φορές την ημέρα δίνοντας χαρτάκια και εντολές και τώρα έχει εξαφανιστεί επί ώρες. Ακούω ότι έκλειθεί στο Μαξίμου. Ας έρθουν μαζί με τον Πρωθυπουργό, γιατί αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός σε αυτό το βίντεο, για να συζητήσουμε σοβαρά θέματα δημοκρατίας, διάκρισης των εξουσιών, ειλικρινούς και συνεπούς καταπολέμησης του νεοναζιστικού φαινομένου. Αυτό το μικρό κομματάκι από το βίντεο μας δίνει πολλές εξηγήσεις για το γιατί για χρόνια εμείς κατηγορούσαμε τις αρχές και πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση για ανοχή και ατιμορρησία της εγκληματικής δράσης των νεοναζί, γιατί παρά τις 44 ερωτήσεις και υπερωτήσεις που καταθέσαμε μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι συνάδελφοι από άλλα κόμματα, η Χρυσή Αυγή ήταν υπεράνω του νόμου. Είχε κολλητούς μέσα στην κυβέρνηση, πολύ ψηλά. Εμείς θέλουμε το μαχαίρι να μπει στο κόκαλο προς όλες τις κατευθύνσεις και για την αυστηρή ποινική αντιμετώπιση εγκληματικών δράσεων, αλλά και για όσους παρανομούν παραβιάζοντας τη διάκριση των εξουσιών και παίζοντας μικροπολιτικά παιχνίδια. Κοντολογής, η πρότασή μας, να έρθουν αμέσως εδώ ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Δένδιας, να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, να ακούσουμε τις δικές τους εξηγήσεις, τη δική τους απολογία. Δεν ξεπλένονται αυτά με μία παρέτηση του κυρίου Μπαλτάκου. Και ανάλογα, επειδή το θέμα δεν κλείνει τόσο εύκολα, ανάλογα και με αυτές τις απαντήσεις, επιφυλασσόμαστε και για περαιτέρω πρωτοβουλίες και προτάσεις. Είναι βέβαιο όμως ότι εγείρεται μείζον θέμα για την ελληνική δημοκρατία που πρέπει η Βουλή να το εξετάσει. Και εγείρεται και μείζον θέμα για την ίδια την κυβέρνηση. Ευχαριστούμε. Κύριε